Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα του πολιτισμού με μια θεατρική πρόταση, με μια θεατρική παράσταση. Ροζ Μολότοφ είναι ο τίτλος της παράστασης. Μιλούμε για κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου που ανεβάζει η θεατρική ομάδα Επέκεινα. Ο σκηνοθέτης της παράστασης είναι στη σύνδεσή μας, ο Κώστας Ιωαννίδης. Και θέλω να μας πείτε, κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα, για αυτήν την θεατρική πρόταση που ανεβαίνει στην, μάλιστα τολμάτε στο υπαίθριο θέατρο. Τολμάτε, το λέω γιατί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα είχαμε βροχές και δεν ξέρω πώς θα πάει από άποψη καιρού η παράσταση. Επειδή είμαστε Έλληνες, το τολμήσαμε, αλλά σαν γνήσιοι Έλληνες που είμαστε, ήδη κανονίσαμε την Παρασκευή και το Σάββατο που δεν θα έχει καλό καιρό να παιχτεί στο πνευματικό κέντρο της Πτολεμαίδας. Και ήδη θα το ανακοινώσουμε από σήμερα. Άρα Παρασκευή, Σάββατο το πρώτο 16-17 θα παίξουμε στο πνευματικό κέντρο της Πτολεμαίδας. Άρα υπάρχει εναλλακτική πρόταση λοιπόν, η εναλλακτική λύση καλύτερα. Πνευματικό κέντρο Παρασκευή και Σάββατο. Ήδη το κλείσαμε επειδή είδαμε τον καιρό και τα προγνωστικά μοντέλα ότι δεν γίνεται να παίχτει έξω γιατί θα έχει και κρύο, θα είναι βρεγμένα τα τσιμέντα και τα καθίσματα των θεατών. Και άρα αποφασίσαμε το πρώτο Παρασκευή Σάββατο να το παίξουμε στο πνευματικό κέντρο. Το επόμενο τρίμηνο που πάει καλό καιρό θα το παίξουμε έξω. Στο πάρκο Κοιτάκ των Αναγκών. Ας πάμε στην ουσία τώρα. Ροζ Μολότοφ. Περί τίνος πρόκειται? Ένας τίτλος που κάνει μπαμ, ας πούμε. Η Μολότοφ κάνει μπαμ. Είναι μια κωμωδία το Ρέπα Παπαθανασίου. Είναι η πρώτη κωμωδία που γράψαν ολοκληρωμένη για το θέατρο. Ανέβηκε πρώτη φορά στο Θεσσαλικό Θέατρο το 1991. Αναφέρει τα όμορφα λουλούδια της ελληνικής πραγματικότητας, όπως έχει να κάνει με μίζες, με απευθείες αναθέσεις, με οικογενειοκρατίες στην πολιτική, δηλαδή η κόρη κάποιου που επειδή είναι η κόρη αυτού συνεχίζει στην πολιτική σκηνή και όλα αυτά που γίνονται και φυσικά τα πιπεράτα που γίνονται ανάμεσα στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων που υπάρχουν κάποιες απιστίες και πάντοτε με μέτρο το συμφέρον. Και γίνεται είναι μια κωμωδία παρεξηγήσεων και καταστάσεων η οποία εμείς ευελπιστούμε να έρθει το κοινό να περάσει τέλεια, να γελάσει, να διασκεδάσει με αυτό σε αυτούς τους λίγο δύσκολους καιρούς που περνάμε όλοι μας και με τον καιρό που είναι έτσι μουντός, εμείς να ανοίξουμε στον κόσμο το χαμόγελο, να δώσουμε το χαμόγελο στον κόσμο. Τώρα, κωμωδία, αλλά νομίζω ότι υποψιάζομαι ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή, γιατί μιλάμε για μια προεκλογική περίοδο και μια έτσι ίντρικα μεταξύ της πολιτικής και των πολιτικών. Ακριβώς είναι το timing, είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, εμείς δεν το σκεφτήκαμε εξ αρχής ότι θα πάει έτσι, ότι θα πέσει πάνω στις εκλογές. Αλλά το timing είναι εξαιρετικό, γιατί είναι ακριβώς, έχει πολλά μέσα που τα υπερθεματίσαμε κι εμείς, τα πολιτικά του μηνύματα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δείχνει το πώς κινούνται οι άνθρωποι στις προεκλογικές περιόδους, πώς βλέπουν οι πολιτικοί τους ψηφοφόρους, πώς οι ψηφοφόροι βλέπουν τους πολιτικούς. Έχει πάρα πολύ ωραία μηνύματα μέσα, τα οποία καυτηριάζουν και σατιρίζουν την ελληνική πραγματικότητα. Γιατί, αν μη τι άλλο, αυτοί είμαστε οι Έλληνες πάντα του ανακατέματος, λίγο του πασαλήματος. Πασαλίβουμε τα πράγματα όταν δεν κάνουμε σωστές δουλειές, όπως με εργολαβίες που αναλαμβάνουμε και δεν τα φέρνουμε σε πέρας. Και καυτηριάζει αυτό το τομέα. Βέβαια, δεν είναι όλη η Ελλάδα έτσι, εννοείται, αλλά εμείς παίρνουμε το κομμάτι αυτό που είναι άξιο προς σάτυρας. Δηλαδή, βάλαμε έναν καθρέφτη μπροστά και αρχίσαμε να κοιτάμε τον εαυτό μας και να γελάμε μαζί του και να κάνουμε κριτική σε εμάς. Αυτό είναι στην ουσία. Βάλτε μου μια ανατελεία. Θα πάμε να δούμε το εξαιρετικό τρέιλερ της παράστασης και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Oh!
Είδαμε το τρέιλερ, καλογυρισμένο ομολογώ, και με εντυπωσίασε τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Υπουργός. Εκεί που σταματούμε τα πάντα, γιατί ήρθε ο Υπουργός. Εννοείται, όπως πάντα, με το που έρθει ο Υπουργός, όλα τα άλλα τα ξεχνάμε και είναι καθαρά ο Υπουργός. Και τι φέρνει ο Υπουργός λοιπόν, τι φέρνει μαζί το Υπουργός, τι μας έχει... Αυτό που έχουμε πάντα στην Ελλάδα και περιμένουμε από τον Υπουργό, όχι αυτό που έχει ο Υπουργός πάντα, αλλά αυτό που περιμένουμε να έχει ο Υπουργός για μας, λεφτά. Λεφτά να μας φέρει, τίποτα άλλο. Δεν φέρνουμε τίποτα άλλο. Λεφτά. Αυτό. Τα οποία μοιράζει και εμείς παταλάμε ασύστολα σε πράγματα δευτερεύουσα σημασίας. Και σε πάρτι ακριβώς. Δηλαδή, σε πάρτι. Ο Υπουργός ξέρει. Δεν είναι φυσικά να βάλουμε εδώ, να μην παρεξηγήσει ο κόσμος, ότι δεν εννοούμε ότι όλη η πολιτική είναι έτσι. Εννοείται φυσικά. Αλλά έχουμε συνηθίσει ότι να μας έρχονται τα χρήματα και εμείς αντί τα χρήματα να τα επενδύουμε σε κάτι σωστό και σοβαρό ώστε να πάμε καλύτερα, εμείς περιμένουμε τα λεφτά για να αρχίσουμε το πάρτι. Αυτή είναι και η έννοια του πάρτι που έχουμε. Καλά, δεν το λέμε μόνο εμείς. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Εδώ και στα αγγλόφωνα τα κράτη υπάρχει αυτή η ρίση που λέει no money, no party. Ακριβώς έτσι. Ναι. Ήταν μια εξαιρετική σύλληψη του Κώστα του Καρανάτσιου το τρέιλερ, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά που μας στηρίζει την ομάδα μας. Και ο Κώστας ο Μανουσαρίδης φυσικά που έκανε την λήψη του βίντεο και ήταν και εξαιρετικός στο μοντάζ του και σε όλα αυτά που κάνει πάντα. Γενικώς θέλω να πω ότι είναι μια ακόμα προσπάθεια της ομάδας επέκεινα στα καινούργια της βήματα. Εντάξει, είμαστε χρόνια στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, δραστηριοποιούμαστε, αλλά πλέον είμαστε εντελώς μόνοι μας. Φυσικά είμαστε με τη βοήθεια του συλλόγου, υπό την αιγίδα του συλλόγου της Γαλάτιας, που μας βοηθάει σε όλο αυτό, του πολιτιστικού συλλόγου, και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Απλά είναι το δεύτερο έργο που κάνουμε φέτος. Είχαμε στην αρχή το φιλί της γυναίκας Αράχνης που ανεβάσαμε τώρα τελευταία, το οποίο να πούμε ότι προκρίθηκε και στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ των Μολάων που θα γίνει το καλοκαίρι και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και γι' αυτό. Και τώρα περιμένουμε, αφού παίξαμε το βαρύ το έργο, τώρα καλούμε τον κόσμο να έρθει, να γελάσει, να διασκεδάσει, να το ευχαριστηθεί και να φύγει ανακουφισμένος από την παράστασή μας. Ναι, νομίζω ότι χρειαζόμαστε την κωμωδία έτσι για να βάλουμε μια ανατελεία στα όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας. Είναι μια καλή πρόταση και από όσο ξέρω, από τις πρόβες δηλαδή, εγγυάται πολύ γέλιο. Ευελπιστούμε, εμείς γελάμε. Εμείς που το δουλεύουμε τόσο καιρό γελάμε, περνάμε καλά. Θέλω να ελπίζω ότι και ο κόσμος θα πάρει αυτό το feedback και θα γελάσει με τις καταστάσεις που συμβαίνουν πάνω στη σκηνή. Αυτός είναι ο στόχος, μακάρι να τον πετύχουμε και να φύγουν όλοι ευχαριστημένοι και εμείς και το κοινό από την αίθουσα. Για 2 τριήμερα λοιπόν, το τρίμερο... Όχι, ναι. Δεν είναι τρίμερα, είναι Παρασκευή, Σάββατο αυτό, γιατί Κυριακή δεν μπορούμε για κάποιους λόγους που έχουμε προσωπικούς. 16-17 θα παίξουμε στο πνευματικό κέντρο της Πτολεμαΐδας στις ώρα 9.30, γιατί αργά νυχτώνει πλέον, είναι Ιούνιος. Και το επόμενο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 23, 24 και 25 που είναι μέρα των εκλογών, 9.30 ώρα στο Πάρκο Κοιτάκι των Αναγκών. Και εμείς λέμε και στις εκλογές σκεφτόμαστε να μην τα ανεβάσουμε, αλλά λέμε ο κόσμος θα ψηφίσει. Θα δει και τα exit poll και μετά ας έρθει να περάσει καλά, να γελάσει. Και τις πολιτικές αναλύσεις θα έχουμε χρόνο να τις ακούσουμε και αργότερα. Καλά, το 9.30 έτσι κι αλλιώς νομίζω είναι μια προχωρημένη ώρα που μάλλον θα έχει βγει και το τελικό αποτέλεσμα, γιατί τώρα γρήγορα βγαίνει το αποτέλεσμα. Θέλετε να πούμε κάτι για τους συντελεστές του έργου? Βεβαίως, να πούμε και τους συντελεστές. Λοιπόν, να προσπαθήσω να τους θυμηθώ κιόλας, γιατί είναι και πολλοί. Έχουμε στην σκηνοθεσία, εντάξει, είμαι εγώ, Κώστας Ιωαννίδης, το... Μουσική επιμέλεια είναι ο Κώστας ο Σιδηρόπουλος. Στη σκηνικά κοστούμια είναι η Βενετία Ινάση και Εύη Μίκου, που συνεργάζονται πλέον στα τελευταία έργα που κάνουμε μαζί. Έχουμε τους τεχνικούς της ομάδας, τον Ανδρέα τον Σολομίδη και τον Κώστα τον Λάζογλου. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Γεωργία Δημητρακάκη. Έχουμε στο σκηνοθεσία τρέιλερ ο Κώστας Καρανάτσιος και στο βίντεο μοντάζ και την κινηματογράφηση της παράστασης την έχει ο Κώστας ο Μανουσαρίδης.
Τώρα, παίζουν με σειρά εμφάνισης. Η Παρέσα Υπόντια παίζει Γιάννη Σιδηροπούλου. Η Μόνικα είναι η Γλυκερία η Παπαδοπούλου. Είναι η Κέτη, παίζει την, η Όλγα Σιδηροπούλου. Ο Νίκος ο Μεταξάς παίζει. Ο Τάσος ο Ανδρεάδης, ο υφυπουργός μας. Ο Μάκης ο Γαβριλίδης, ο εργολάβος οικοδομών. Ο υπουργός μας ο Ηλίας ο Τσαγκαλίδης, ο ένας και μοναδικός υπουργός. Έχουμε μετά τους την κυρία Βασιλική που έχει το σπίτι στη Ζαχάρο που θα μαζευτούν όλοι στο τέλος και θα γίνει εκεί το μεγάλο μπέρδεμα. Δύο Γερμανοί τουρίστες, ο Σταύρος ο Πασπάλης και ο Λευτέρης ο Βοιατζής. Και στο τέλος έχουμε και τους δύο δημοσιογράφους, τον Χρήστο τον Λιούρη και την αγαπημένη μας την Κική την Τσιμπλίδη. Νομίζω ότι του είπα όλου. Δεν ξέρω αν ξέχασα κανένα. Ζητώ συγγνώμη γιατί είχαμε φάνει ζωντανό μετά. Δεν ξεχάσατε ούτε καν του δύο Γερμανού. Ναι. Όχι, του δύο Γερμανού δεν του ξεχνάμε. Στο πετσί μα του έχουν. Οι Γερμανοί γενικώ είναι στο πετσί μα. Κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στι παραστάσει. Να είστε καλά, κύριε Κώστα μου. Και σα περιμένω στην παράσταση, λοιπόν, έτσι. Σα περιμένω. Είναι λίγο στριμωγμένα χρονικά οι στιγμές. Την προηγούμενη φορά ήταν βαρύ το έργο, ήταν λίγο δύσκολο. Τώρα λοιπόν, σε περιμένω στην κομμωδία, σε περιμένω σε εδώ. Το γέλιο είναι δεδομένο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Κώστα. Να είσαι καλά.